Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Fitness Lab. Σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα με 26 ασκήσεις για πόδια και κοιλιακούς και για να το κάνουμε πιο έντονο θα προσθέσουμε βαράκια. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ξεκινήσουμε με 15 ασκήσεις για πόδια και μετά θα συνεχίσουμε με 11 ασκήσεις για κοιλιακούς. Ο χρόνος άσκησης θα είναι 30 δευτερόλεπτα και το διάλειμμα 15. Το ιδανικό είναι να μείνετε σε αυτόν τον ρυθμό μέχρι το τέλος του προγράμματος για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε όσες ασκήσεις έχω βαράκια, αν δεν έχετε διαθέσιμα στο σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 μπουκάλια νερό ή οτιδήποτε άλλο από 2-5 κιλά. Με αυτό το επεισόδιο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Κοιλιακή και Πόδια σε 2 εβδομάδες, οπότε μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μου και να το ξεκινήσετε άμεσα. Ξεκινάμε το πρόγραμμα με Kerchi Lunge Pulse. Σε αυτή την άσκηση κάνουμε πίσω πλάγια προβολή με το αριστερό πόδι και μετά 2 παλμούς. Συνεχίζουμε με Kerchi Lunge Pulse. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε πίσω πλάγια προβολή με το δεξί πόδι και μετά 2 παλμούς. Συνεχίζουμε με Reverse Lunge Pulse. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε πίσω προβολή με το αριστερό πόδι και μετά 2 παλμούς. Συνεχίζουμε με Reverse Lunge Pulse. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε πίσω προβολή με το δεξί πόδι και μετά 2 παλμούς. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Single Leg Deadlift. Σε αυτήν την άσκηση κρατώντας ένα βαράκι, κάνουμε ελαφριά επίκυψη. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Single Leg Deadlift. Σε αυτή την άσκηση κρατώντας ένα βαράκι, κάνουμε ελαφριά επίκυψη.
Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται knee to squat. Σε αυτή την άσκηση κατεβαίνουμε στα γόνατα και μετά κάνουμε ημικάθισμα. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Single Leg Squat. Σε αυτή την άσκηση κάνουμε ημικάθισμα με το ένα πόδι κρατώντας ένα βαράκι. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Single Leg Squat. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε ημικάθισμα με το ένα πόδι κρατώντας ένα βαράκι. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Cross Sack Squat. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε πλάγια ημικαθίσματα με ένα βαράκι. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Cross Sack Squat. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε πλάγια ημικαθίσματα με ένα βαράκι. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Lateral Walk Abduction. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε δύο πλάγια βήματα και μετά ανεβάζουμε το πόδι. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Sumo Squat with Pulse. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε ημικάθισμα και μετά δύο παλμούς.
Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Bulgarian Split Squat. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε ημικάθισμα κρατώντας ένα βαράκι στο δεξί χέρι. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Bulgarian Split Squat. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε ημικάθισμα κρατώντας ένα βαράκι στο αριστερό χέρι. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Crunch. Σε αυτήν την άσκηση, έχοντας τα χέρια πίσω από το κεφάλι, κάνουμε αργούς κοιλιακούς. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Semi-Circle Crunch. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε κοιλιακούς με κατεύθυνση ενός ημικυκλίου. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Circular Plank. Σε αυτήν την άσκηση παίρνουμε θέση σανίδα στις παλάμες και κάνουμε μικρούς κύκλους. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Side Plank Plus Tap. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε πλάγια σανίδα και μετά κουμπάμε χέρι-πόδι. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Side Plank Plus Tap. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε πλάγια σανίδα και μετά κουμπάμε χέρι-πόδι.
πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Old Jack Knife. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε πλάγι στους ηλιακούς, ακουμπώντας εναλλάξ χέρια και πόδια. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Roll Up. Σε αυτήν την άσκηση με την βοήθεια των χεριών προσπαθούμε να ανέβουμε σε καθιστή θέση. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Corkscrew. Σε αυτήν την άσκηση ανεβάζουμε πλάγια τα πόδια μέχρι να σηκωθεί η μέση από το έδαφος. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Side Plank Twist. Σε αυτήν την άσκηση παίρνουμε θέση πλάγια σανίδας και κάνουμε στροφές του κορμού. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Side Plank Twist. Σε αυτήν την άσκηση παίρνουμε θέση πλάγια σανίδας και κάνουμε στροφές του κορμού. Πάμε στην τελευταία άσκηση που λέγεται Plank Leg Kicks. Σε αυτήν την άσκηση από θέση σανίδας κάνουμε να αλλάξει πλάγιες κλωτσιές. Αυτές ήταν οι ασκήσεις για σήμερα. Αν νιώθετε πως έχετε ακόμα δυνάμεις, μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα 4 λεπτών και να ξαναξεκινήσετε από την αρχή. Αυτό ήταν το 5ο επεισόδιο από το πρόγραμμα Κοιλιακή και Πόδια σε 2 εβδομάδες, οπότε από σήμερα θα μπορείτε να το βρείτε ολοκληρωμένο στην ιστοσελίδα μου. Αυτό ήταν το σημερινό πρόγραμμα. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή αν δεν το έχετε κάνει ήδη και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα προγράμματα που έρχονται. Καλή συνέχεια!